Σειρά επαφών είχε στο Ισραήλ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν μόλις λίγα 24 ώρα μετά την κήρυξη της ακεχηρίας. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας τόνισε τη δέσμευση της Ουάσιγκτον να συγκεντρώσει μια ισχυρή διεθνή υποστήριξη τήρησης της ακεχηρίας με τον Νετανιάχου, να επαναλαμβάνει ότι η απάντηση του Ισραήλ θα είναι πολύ ισχυρή αν η Χαμάς παραβιάσει την ακεχηρία που τήθηκε σε ισχύ την Παρασκευή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εργαστούν για να συγκεντρώσουν διεθνή υποστήριξη γύρω από την προσπάθεια ακεχηρίας. Παράλληλα, θα κάνουν τις δικές τους σημαντικές προσπάθειες συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που θα ανακοινώσω αργότερα. Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας στενά για να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν επωφελείται από την βοήθεια ανοικοδόμησης. Επαναλαμβάνουμε πως ό,τι και αν συμβεί, το Ισραήλ θα διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε ένα καθεστώς που έχει δεσμευτεί για την καταστροφή μας, έχει δεσμευτεί να αποκτήσει όπλα μαζικής καταστροφής για το σκοπό αυτό. Ο Μπλίνκεν μετέβηκε στη Ραμάλα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου συναντήθηκε με τον Μαχμούντ Αμπάς. Ανακοίνωσε δε την επανέναρξη του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, μια κίνηση που αποκαθιστά τους δεσμούς με τους Παλαιστίνιους που είχαν υποβαθμιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, καθώς η ζωή επιστρέφει στο φυσιολογικό μετά τον τερματισμό της 11ήμερης σύγκρουσης με τους 250 νεκρούς, το Ισραήλ άνοιξε ξανά το κύριο πέρασμα στη Γάζα, ώστε να μεταφέρονται αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης στην πολύπαθη περιοχή.